Στήση ένα 42χρονο στην ενδιαστάσει σύζυγό του. Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία, μόλις την Πέμπτη η 36χρονη είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία. Η αρετή είναι ακόμα ένα θύμα της έμφυλης βίας. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους σημειώθηκαν 8 ανθρωποκτονίες με θύματα γυναίκες και δράστες, ένα σύζυγο ή σύντροφο. Όταν το 2023 καταγράφηκαν 6 γενικοκτονίες και το 2022 13. Και μου φάει το παιδί μου. Να είχα κι άλλο. Ήταν άρχα τον πόνο μου εκεί. Τώρα πού να το ρίξω. Στα παιδιά. Τα παιδιά που είναι τα παιδιά τώρα. Ο πόνος της μητέρας της 36χρονης αρετής που τα ξημερώματα δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της είναι αβάστακτος. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, η άτυχη γυναίκα που εκείνη την ώρα εργαζόταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα των παιδιών της. Έλα στο σπίτι, αλλιώς θα σκοτώσω το κορίτσι. Λίγο νωρίτερα, ο 43χρονος δράστης, χρησιμοποιώντας ένα αντικλείδι, μπήκε στο σπίτι της γυναίκας του και κράτησε όμοιρο την 13χρονη κόρη τους. Το κορίτσι έβαλε τις φωνές και κατάφερε να ξεφύγει με τη βοήθεια γειτόνισσας. Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, η άτυχη γυναίκα έφτασε στο σπίτι με το αυτοκίνητό της. Και πριν προλάβει να βγει από αυτό, ο άντρας πήδηξε από τον μπαλκόνι του σπιτιού στο καπό του αυτοκινήτου, την πυροβόλησε 2 φορές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Εγώ άκουσα τοφικές, άκουσα φωνές, ανδρικές φωνές, όχι γυναικεία φωνή. Έστειλε μήνυμα η κοπέλα στη γειτόνισσα από πάνω και πήγε κρυφά και νεπήρ και τον πήρε μέσα. Η γειτονιά άκουγε συχνά τους καυγάδες του πρώην ζευγαριού, το οποίο το τελευταίο διάστημα είχε χωρίσει. Η παθολογική ζήλια του δράστη όπλησε το χέρι του, λέει η μητέρα του θύματος. Συλλεύει πολύ, έπινε αυτός. Έπινε πολύ. Και το έλεγα, παιδί μου, γιατί δεν φτιάνεις το φορτηγό σου, να πάει να ξεχνάς. Όχι, δεν το φτιάνω, θα σκουτώσω την κόρη σου, θα σκουτώσω το γιο, τα παιδιά μου να φλάξει. Και το έλεγα, με λες βλακίες. Την είχατε δει ποτέ χτυπημένη? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Χτυπημένη στο πρόσωπο, δηλαδή χτυπάει στο πρόσωπο, μπουνιές και λοιπά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το ενδιαστάσει ζευγάρι ερχόταν σε αντιπαράθεση. Τον περασμένο Μάιο και πριν 2 μέρες, το θύμα είχε καταγγείλει τον φερόμενο ως δράστη για ενδοοικογενειακή βία και για απειλές. Πρώτη φορά η άτυχη γυναίκα κατήγγειλε τον ενδιαστάσει σύζυγό της τον περασμένο Μάιο για ενδοοικογενειακή βία. Ο 43χρονος απάντησε με μήνυση προς την 36χρονη και στο δικαστήριο αθωώθηκαν και οι δύο. 40 ώρες πριν την 8η γυναικοκτονία μέσα στο 2024, η 36χρονη πέρασε και πάλι το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου και τον κατήγγειλε για δεύτερη φορά. Ο δολοφόνος κρύφτηκε και δεν εντοπίστηκε εντός αυτοφόρου από τις αρχές, ενώ η αδικοχαμένη αρετή είπε όχι στο panic button και στη φιλοξενία σε δομή. Όσο για το όπλο του φόνου, η αστυνομία απαντά. Την 12η Μαΐου 2024, κατόπιν σχηματισμού δικογραφίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τις αρμόδιες αρχές, είχε αφαιρεθεί το όπλο από την κατοχή του δράστη. Ωστόσο, ένεκα αθώωσης αυτού, με απόφαση του μονομελούς πλημμυολιδικείου Αγρινίου και όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν έχει γίνει χρήση του όπλου στο περιστατικό μετά από 15 ημέρες, του αποδόθηκε εκ νέου με σχετική αίτησή του. Ο ανήλικος γιος της οικογένειας στην ώρα του φωνικού βρισκόταν σε σπίτι συγγενικού του προσώπου. Στα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν για τον χρόνο ανταπόκρισης της αστυνομίας στο περιστατικό, η ελληνική αστυνομία απαντάει με ανακοίνωση, επισημένοντας ότι έγινε μόνο μία κλήση από το θύμα. Η Αθανασία Σταμοπούλου λοιπόν είναι στην Αμφιλοχία. Αθανασία, τι λέει λοιπόν η ελληνική αστυνομία για το θέμα αυτό? Πριν σας πω τι λέει η ελληνική αστυνομία, θέλω να σας πω ότι έγραφε η ίδια η αρετή λίγες ώρες πριν τραυματιστεί θανάσιμα από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Στη ζωή να κάνετε ό,τι επιθυμείτε, γιατί το μόνο που θα πει τελικά ο κόσμος είναι συλληπιτήρια. Αυτό έγραφε στο διαδίκτυο, στο δικό της προφίλ, η άτυχη κοπέλα. Τώρα, όσον αφορά στην αστυνομία και στις κλήσεις που είχε δεχτεί, ανάμεσα στα άλλα γράφει:
Το θύμα κάλεσε στο οικείο αστυνομικό τμήμα αναφέροντας κίνδυνο της ζωής της από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ενώ διέκοψε την κλήση χωρίς να δώσει στοιχεία επικοινωνίας και διαμονής παρά μόνο το ονοματεπώνυμό της. Αστυνομικοί αναζήτησαν στα ψηφιακά αρχεία ταυτοτήτων και σε αρχεία δικογραφιών περαιτέρω στοιχεία για την Καλούσα, εντοπίζοντας το τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση κατοικίας της. Άμεσα, πλήρωμα περιπλοκού κινήθηκε προς την κατοικία της, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσε επανειλημμένες κλήσεις προκειμένου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες. Ωστόσο, ουδής ανταποκρίθηκε. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο όπου εντόπισαν το θύμα και το σύζυγό της θανάσιμα τραυματισμένους. Παράλληλα, από τα αρχεία κλήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας δεν προκύπτει κλήση από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του θύματος προς το οικείο αστυνομικό τμήμα ή την άμεση δράση για αναφορά του περιστατικού. Οποιαδήποτε κλήση πραγματοποιήθηκε αφορά σε χρόνο μεταγενέστερο των θανάσιμων τραυματισμών και ενώ οι αστυνομικοί είχαν ήδη προστρέξει στο σημείο. Άρα, Αθανασία, λοιπόν, κρατάμε δύο στοιχεία ουσιαστικά από την ανακοίνωση της αστυνομίας, ότι πρώτον έγινε μία κλήση, αλλά πρακτικά το θύμα ίσα πρόλαβε να πει το όνομά της και μετά έγιναν διάφορες άλλες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστεί από πού ήταν η κλήση αυτή για να πάει το περιπολικό, αλλά ήταν πλέον αργά. Ακριβώς. Μάλιστα. Το μόνο το οποίο απομένει πλέον είναι το 13χρονο κορίτσι που είναι το θύμα στην όλη την ιστορία, βλέποντας ακριβώς τον πατέρα της να σκοτώνει. Και όχι μόνο, και ο αδερφός της. Και όχι μόνο, αλλά και ο 16χρονος αδελφός της. Το παιδί αυτό, το 13χρονο κορίτσι, είδε μπροστά στα μάτια του να εκτυλίσσεται αυτή η φρίκη. Μάλιστα. Μια οικογενειακή λοιπόν τραγωδία. Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Με τους γονείς της άτυχης κοπέλας. Πράγματι, μας υποδέχτηκαν Μαρία στο σπίτι τους, σε τραγική κατάσταση άνθρωποι. Φανταστείτε ότι τους βρήκαμε στο σαλόνι του σπιτιού να μιλούν σε μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία της μονάκριβης κόρης τους, η οποία ήταν πανέμορφη και πραγματικά την κοιτούσαν και της έλεγαν γιατί, μα πώς έγινε αυτό, γιατί το επιτρέψαμε όλοι μας. Έχουν ερωτηματικά ακόμη και για τον εαυτό τους. Μας έλεγαν οι άνθρωποι ότι ήξεραν ότι αυτό το ζευγάρι είχε πολλούς καυγάδες μεταξύ τους. Μάλιστα, είχαν πιάσει το γαμπρό τους και του είχαν πει άφησέ την. Γιατί δεν την αφήνεις, γιατί δεν ξεκινάς μια νέα ζωή με μια άλλη γυναίκα και εμείς θα σε έχουμε σαν παιδί μας. Παρ' όλα αυτά, εκείνος πάντα τους απαντούσε ότι δεν μπορώ να ζήσω μακριά της. Πριν από λίγο καιρό είχαν έναν άσχημο καυγά και η γυναίκα χτυπήθηκε μπροστά σε κόσμο, μάλιστα, με αποτέλεσμα να έχει μελανιές στο μάτι της και στα χείλη της. Κατάφερε να την τραυματίσει σοβαρά στο πρόσωπο. Πρέπει να σας πω ότι οι γονείς της κοπέλας μας περιγράφουν τη στιγμή που το έμαθαν και μας λένε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ήταν λες και τους χτύπησε κεραυνός. Ενώ μας περιγράφουν και τη στιγμή που μίλησαν με τους γονείς του δράστη. Σε ευχαριστούμε, με συγχωρείτε πολύ, Βικτωρία. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τόσα συγκλονιστικά είπαν οι γονείς της άτυχης κοπέλας στη Βικτωρία Δαράτου. Πηδάκι μου. Κρατάει μια φωτογραφία της αρετής σφιχτά στα χέρια της όσο μιλάει για εκείνη. Τα γνώριζε, ήξερε καλύτερα από τον καθένα τα μαρτύρια που βιώνει η κόρη της από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Τη συμβούλευε, λέει, στην απεσταλμένη του Α' Βικτωρία Δαράτου να φύγει, να τον αφήσει. Παρακαλούσε και εκείνον να αφήσει ήσυχο το μοναχοπέδι της. Την ζήλευε, την χτύπησε συνέχεια, επιπρισμένο μάτι με αυτά. Τα βλέπατε εσείς αυτά τα πράγματα? Ναι. Τι είπατε, τίποτα? Τι κάνεις εκεί, αρετή? Του είπε να φύγει, δεν φεύγω, θα σε σκοτώσω και θα σκοτωθώ κι εγώ. Το έλεγε? Ναι, μου το έλεγε εμένα. Και το έλεγε, παιδί μου, τράβα βρες μια γυναίκα άλλη. Παντρέψει κι εγώ θα να είμαι η δεύτερη πιθεράς. Θα σε έχω σαν παιδί μου. Mm-hmm. Ας το παιδί μου. Ελεύθερη. Γιατί πόνισε να το φτιάσω. Να το πάρεις εσύ 16 χρόνια. Από τα 16 της ήταν μαζί του η αρετή, που δεν άντεξε άλλο. Του ζήτησε να χωρίσουν. Ήταν πια σε διάσταση, αλλά εκείνο συνέχισε να την ενοχλεί. Την παρακολουθούσε, την απειλούσε, τη χτυπούσε. Το τελευταίο περιστατικό, λέει η μητέρα της, είχε συμβεί πριν από 2 μήνες. Την είχε σκοτώσει κάτι στην πλάτη. Την έδιρε? Ναι, έδιρνε. Και παίρνει το παιδί τηλέφωνο, μαμά που είσαι? Πάρε του 100 τηλέφωνο, με σκοτώνει ο πατέρας. Ήρθε η κουπέλα μου στην αστυνομία, περισμένο το μάτι. Τη δω τα χείλη, τη μύτη. Τόσο χαλιά ήταν? Ναι. Τόσο χτυπημένη? Ναι. Και παίρνει τηλέφωνο του πατέρα της, μπαμπά, έλα στην αστυνομία. Τη λέει, πάει στην αστυνομία. Τη λέει, εγώ χωρίζω. Έφυγε ο άντρας μου. Αυτός ήταν μυθισμένος απόψε και φώναζε. Εσείς τι συμβουλεύατε το κορίτσι σας? Να φύγει. Ο
πατέρας της ήταν αυτός που έμαθε πρώτος το πρωί το τραγικό τέλος. Καλύτερα να μην είχε χτυπήσει κεραυνός, λέει. Κατέχω το σπίτι να πάω για δουλειά και με ειδοποιούν φίλοι μου. Το και το. Ξέρεις τίποτα, τι να ξέρουν. Το και το, λέει. Μην χτύπησε κεραυνός. Καλύτερα μην χτύπησε κεραυνός. Να πέθαινα παρά αυτό. Λέει ο μπ***ο του σε ένα ρετή και αυτοκτόνησε κι αυτός. Ούρλιαξα εγώ πιτάχη για τον Ιάωξο. Η καρδιά μου έχει ανοίξει στα δύο. Δεν έχω άλλο πιτάχη. Αυτό έχω και έρχομαι να τον πόλο μου. Όπως λέει η μητέρα της αρετής, μίλησε το πρωί με τη μητέρα του δράστη. Γιατί δεν τον συγκράτησαν, αναρωτιέται με παράπονο. Όταν έφυγε το παιδί της από εκεί, να του πει πού πας. Ναι. Να το σταματήσει. Γιατί όταν θα έφυγε το παιδί μου από εδώ νευριασμένο, θα να έλεγα αρετή πού πας. Θα ανέπιανα, θα ανέκλεινα στο δωμάτιο. Αυτή είναι δεν μπορεί να το πιέσει. Τι ήθελαν να με σκοτώσουν το παιδί μου. Το σκότωσαν 16 χρόνια. Και μου το σκότωσαν 36 τώρα. Φοβερό πράγμα να χάνεις έτσι το παιδί σου. Τώρα μια ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Λιτόχωρο Πιερίας. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν έπεσε πάνω της ένα μεγάλο κλαδί από πλάτανο. Είναι οι πρώτες στιγμές μετά τον τραυματισμό της 44χρονης γυναίκας στο Λιτόχωρο. Με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή. Το δυστύχημα συνέβη χθες το βράδυ σε ένα από τα καφέ αναψυκτήρια στην περιοχή Λάκος, στις όχθες του Ενιπέα στο Λιτόχωρο. Σε αυτό το τραπέζι καθόταν με το σύζυγο και την ανιψιά της η άτυχη γυναίκα. Η βραδινή βόλτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη, λέει συντετριμμένος, μιλώντας στον Αλφα, ο σύζυγος του θύματος, που συγκλονισμένος δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που του συνέβη. Είχαμε καθίσει στη δεύτερη καφετέρια να πούμε μία μπύρα. Ήταν γεμάτη η καφετέρια και έσπασε το δέντρο από πάνω. Δεν το καταλάβαμε. Δεν καταλάβαμε καν τι έγινε. Μόνο αυτό το μπαμ που έπεσε και τίποτα άλλο. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε το τι έγινε, ξαφνικό ήταν. Και ακούω ένα μπαμ. Μπαμ φώναζε ο κόσμος και ήρθαμε εδώ. Τι να βλέπουμε ένα δέντρο καταγή και η γυναίκα ήταν κάτω, δηλαδή. Τα καταστήματα ήταν κατάμεστα. Στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς αέρα. Τίποτα που να εξηγεί πώς αυτό το τεράστιο κλαδί αποκόπηκε από το δέντρο, στερώντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Δεν ακούστηκε καμία προειδοποίηση, όπως σπάζουν κλαδιά και το οτιδήποτε. Ήταν μόνο κρότος το πάπο έκανε, τίποτα άλλο. Πήγε κέντρο υγείας και το χώρο και μετά τέλος. Διαπιστώθηκε απλά θάνατος και τίποτα άλλο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Η άτυχη γυναίκα καθόταν σε αυτό εδώ το σημείο που έπεσε το δέντρο, με αποτέλεσμα να βρει τον ακαραίο θάνατο. Η 19χρονη ανιψιά του θύματος, που βρισκόταν στο ίδιο τραπέζι μαζί της, τραυματίστηκε ελαφρά. Πρακτικά ακούσαν ένα περίεργο ήχο, που αυτός ο ήχος, δηλαδή, δεν ήταν ούτε σπάσιμο κλαδιών, ούτε κάποιος αέρας. Ήταν ένας πολύ περίεργος ήχος και μετά από ούτε ένα λεπτό έπεσαν πάνω, εμένα ας πούμε πάνω μου έπεσαν κλαδιά και πάνω στη θεία μου έπεσε το πιο μεγάλο κούκερο, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν είχε τίποτα, ούτε καν φυσούσε, ίσα ίσα. Ένα πολύ μικρό αεράκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δημοτική Αρχή, δεν φαίνεται να είχαν αναφερθεί προβλήματα για την κατάσταση του πλάτανου. Όμως τα ερωτήματα παραμένουν. Ποια είναι η αρμόδια αρχή για αυτού του είδους τους ελέγχους? Σε ένα τουριστικό μέρος που συγκεντρώνει εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά. Είναι Σάπιο, παιδί μου. Σάπιο είναι. Πώς το καταλαβαίνετε ότι είναι Σάπιο? Να, εκεί δεν το βλέπεις ότι δεν είναι Σάπιο το ξύλο. Αλλά ήταν βαρεμένο που είχε το πράγμα και από το βάρος μετά.